Γεια σας! Είμαι ο Μινάς Ζηγένης από το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Σήμερα θα σας παρουσιάσω την διάλεξη νούμερο 10 του μαθήματος Ενσωματωμένα Συστήματα με θέμα απόδοση σε δίκτυα διασύνδεσης και δίκτυα διαθύσεως γενικότερα. Το έργο αυτό υποστηρίζεται από τα ανοιχτά ψηφιακά μαθήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Ο σκοπός λοιπόν της σημερινής ενότητας είναι η κατανόηση των αναγκών διασύνδεσης στα ενσωματωμένα συστήματα και η περιγραφή των διαφόρων αρχιτεκτονικών διασύνδεσης. Θα πρέπει καταρχήν να απαντήσουμε γιατί χρησιμοποιούμε δίκτυα. Πώς αναπαριστώνται τα δίκτυα, πώς υλοποιούνται τα δίκτυα και παραδείγματα από την πραγματική ζωή. Υπάρχει ανάγκη για επικοινωνία ανάμεσα σε ενσωματωμένα συστήματα. Ένα ενσωματωμένο σύστημα μπορεί να αποτελείται από πολλά διαφορετικά στοιχεία επεξεργασίας, processing elements. Τα στοιχεία επεξεργασίας μπορεί να είναι είτε μικροεπεξεργαστές, είτε εξειδικευμένοι επεξεργαστές ή ακόμα και γενικού τύπου επεξεργαστές. Έτσι λοιπόν, μιλάμε για μια κατανεμημένη ενσωματωμένη υπολογιστική πλατφόρμα, όπου όπως παρατηρούμε στην διαφάνεια, βλέπουμε διάφορα processing elements που συνδέονται με ένα δίκτυο διασύνδεσης, με ένα network όπως αναγράφεται, και μπορούν και ανταλλάσσουν μεταξύ τους πληροφορίες και δεδομένα. Χρησιμοποιούνται λοιπόν δίκτυα σε διάφορα ενσωματωμένα συστήματα προκειμένου να μειωθεί, για παράδειγμα, ο όγκος των δεδομένων που μετακινούνται μέσω κοινού διάβλου. Γιατί μπορεί ένα τοπικό στοιχείο επεξεργασίας να κάνει μια προεπεξεργασία των δεδομένων, για παράδειγμα μπορεί να είναι ένα φιλτράρισμα, μια συμπίεση, και στη συνέχεια αυτά τα δεδομένα αποστέλλονται σε ένα άλλο ενσωματωμένο σύστημα, τα οποία ενδεχομένως τα καταγράφει, εκτελεί κάποιες περισσότερες λειτουργίες κ.ο.κ. Έτσι λοιπόν, μπορεί και να μειωθεί ο όγκος επικοινωνίας ανάμεσα σε δύο στοιχεία. Για παράδειγμα, μπορούμε να δώσουμε ένα ενσωματωμένο σύστημα, το οποίο σε ένα απομακρυσμένο σημείο βρίσκεται στο δάσος ίσως, ένα ενσωματωμένο σύστημα με ένα αισθητήριο ανίχνευσης φωτιάς και καταγραφής διαφόρων περιβαλλοντολογικών συνθήκων. Αυτό το ενσωματωμένο σύστημα μπορεί να συγκεντρώνει τις διάφορες μετρήσεις, π.χ. υγρασία, θερμοκρασία κ.ο.κ. και σε τακτά χρονικά διαστήματα να τα αποστέλει σε ένα σταθμό επεξεργασίας που έχει μεγαλύτερες δυνατότητες. Έτσι λοιπόν δεν χρειάζεται συνεχώς κάθε δευτερόλεπτο να στέλνει δεδομένα, αλλά τα συγκεντρώνει και τα στέλνει σε μεγαλύτερες ομάδες. Αυτό απαιτεί ένα τοπικό μικρό στοιχείο επεξεργασίας για να γίνει αυτή η επεξεργασία. Και βέβαια αυτό έχει ως όφελος μία μείωση στις ενεργειακές απαιτήσεις της εφαρμογής. Έτσι λοιπόν, υπάρχει ανάγκη σε διάφορα ενσωματωμένα συστήματα, όχι σε όλα. Υπάρχουν και ενσωματωμένα συστήματα που είναι αυτόνομα και αποτελούνται μόνο από ένα στοιχείο επεξεργασίας. Όμως υπάρχουν και ενσωματωμένα συστήματα που αποτελούνται από πολλά διαφορετικά κατανεμημένα στοιχεία επεξεργασίας. Επίσης, κάποιες εργασίες είναι φυσικά κατανεμημένες, δηλαδή απαιτείται υπολογιστική ισχύς στο σημείο που συμβαίνουν τα γεγονότα. Για παράδειγμα, ο έλεγχος μηχανής. Σε ένα αυτοκίνητο μπορούμε να συναντήσουμε έως και 50 διαφορετικά στοιχεία επεξεργασίας. Υπάρχουν λοιπόν αισθητήρια που βρίσκονται μέσα στη μηχανή και ελέγχουν την απόδοση της καύσης, και εκεί πέρα απαιτείται ένα στοιχείο επεξεργασίας προκειμένου πολύ γρήγορα να υπολογίζει τις κατάλληλες παραμέτρους της καύσης, π.χ. ποσότητα καυσίμου, αέρα κ.ο.κ. και
να δίνει τις κατάλληλες εντολές στις συσκευές δράσης του συστήματος. Βέβαια, αυτό το αισθητήριο επικοινωνεί και με τον εγκέφαλο του οχήματος, όπου του στέλνει κατά διαστήματα κάποιες πληροφορίες σχετικά με την απόδοση. Άρα λοιπόν αυτό είναι μια φυσική διαδικασία, μια φυσικά κατανεμημένη διαδικασία που απαιτείται τοπική υπολογιστική επεξεργασία. Ασφαλώς, η ύπαρξη ενός κατανεμημένου ενσωματωμένου συστήματος αυξάνει την πολυπλοκότητα του όλου συστήματος. Δεν υπάρχει πια μόνο ένα στοιχείο επεξεργασίας, αλλά υπάρχουν πολλαπλά, που σημαίνει και πολλαπλές τοποθεσίες σφαλμάτων. Η αποσφαλμάτωση ενός κατανεμημένου συστήματος είναι πιο δύσκολη. Ασφαλώς αυξάνεται και το κόστος. Το κόστος τόσο γιατί απαιτείται ένα επιπρόσθετο επεξεργαστικό στοιχείο, αλλά όμως και οι συσκευές διασύνδεσης. Πάντως, χρησιμοποιούνται κατανεμημένα ενσωματωμένα συστήματα, για παράδειγμα, για να επιτευχθεί υψηλότερη απόδοση με χαμηλότερο κόστος. Αντί να αγοραστεί μια γρήγορη κεντρική μονάδα επεξεργασίας, μπορούν να χρησιμοποιηθούν δύο αρχές σχετικά κεντρικές μονάδες επεξεργασίας. Και βέβαια, είναι πιο αρχή και πιο ενεργειακά φιλική μια τέτοια υλοποίηση. Μια άλλη δυνατότητα για τη χρήση των κατανεμημένων συστημάτων είναι όταν έχουμε φυσικές κατανεμημένες δραστηριότητες και το οποίο συνοδεύεται συνήθως από κάποιες χρονικές σταθερές, κάποιες καταληκτικές χρονικές στιγμές που δεν επιτρέπουν τη μετάδοση των δεδομένων στον κεντρικό σταθμό, την επεξεργασία σε απομακρυσμένο σταθμό και την έκδοση εντολών. Απαιτείται τοπική επεξεργασία προκειμένου να γίνει άμεσα κάποια ενέργεια. Άρα λοιπόν, οι προθεσμίες μπορούν να την τηρηθούν ευκολότερα. Μία άλλη δυνατότητα που μας δίνουν τα κατανεμημένα συστήματα είναι η επεκτασιμότητα. Δηλαδή, η επέκταση ενός συστήματος με επιπρόσθετη λειτουργικότητα. Για παράδειγμα, να επανέλθω στο ενσωματωμένο σύστημα που μπορεί να βρίσκεται σε ένα δάσος που ελέγχει τη φωτιά, που ελέγχει αν προκληθεί φωτιά σε κάποιο σημείο. Πολύ εύκολα μπορούν να αγοραστούν και επιπρόσθετα αισθητήρια φωτιάς και τοπική σταθμή επεξεργασίας, οι οποίοι θα αυξήσουν την εμβέλεια δράση του συγκεκριμένου συστήματος. Άρα λοιπόν, ένα τέτοιο σύστημα πολύ εύκολα μπορεί να επεκταθεί. Πολλές φορές χρησιμοποιούνται και κατανεμημένα συστήματα στην ενσωματωμένη πληροφορική προκειμένου να επιτευχθεί καλύτερη αποσφαλμάτωση. Δηλαδή, τοποθετείται μία επιπρόσθετη κεντρική μονάδα επεξεργασίας, η οποία επιβλέπει το δίκτυο και καταγράφει τις επικοινωνίες και γενικότερα χρησιμοποιείται για debugging. Μία άλλη λύση που την έχουμε δει και στα παράλληλα και κατανεμημένα συστήματα είναι όταν θέλουμε ένα σχεδιασμό ανεκτικό σε σφάλματα. Δηλαδή, ακόμα και να αποτύχει ένα σταθμός επεξεργασίας, να μπορεί να συνεχίσει η απρόσκοπτη λειτουργία του συστήματος. Έτσι λοιπόν, σε προβλήματα που δεν υπάρχει η πολυτέλεια της αποτυχίας, χρησιμοποιούνται παραπάνω από ένα ενσωματωμένο συστήματα προκειμένου να επιτευχθεί ένας σχεδιασμός ανεκτικός σε σφάλματα. Όταν συνδέουμε κάποια ενσωματωμένα συστήματα, μία βασική απόφαση που καλείται να λάβει ο σχεδιαστής
είναι κατά πόσο θα χρησιμοποιηθεί ένας διάβλος ή ένα δίκτυο. Είναι δύο έννοιες που συνδέονται με αυτό που ονομάζουμε δίκτυα διασύνδεσης. Διάβλους βρίσκομαι μέσα σε συστήματα. Για παράδειγμα, στο σύστημα ενός υπολογιστή μπορούμε να συναντήσουμε πάρα πολλούς διάβλους. Οι διάβλοι συνδέονται με την έννοια της κοινόχρηστης ή διαμοιραζόμενης μνήμης. Ενώ ο όρος δίκτυο χρησιμοποιείται για να περιγράψει ένα διασυνδεδεμένο σύστημα το οποίο δεν παρέχει επικοινωνία τέτοιας μορφής. Τα επεξεργαστικά στοιχεία δεν χρησιμοποιούν το δίκτυο για να προσκομίσουν εντολές και ο χρονισμός σε ένα δίκτυο δεν είναι τόσο πολύπλοκος όσο σε ένα διάβλο. Όπου στο διάβλο μπορεί να συμβεί κάποιο αυθαίρετο γεγονός και επειδή συνήθως συνδέονται πολλά επεξεργαστικά στοιχεία πάνω στο διάβλο, τότε μπορεί να προκληθούν συγκρούσεις και να επηρεάσουν το χρόνο ολοκλήρωσης της συγκεκριμένης ενέργειας. Γι' αυτό λοιπόν η μοντελοποίηση των διάβλων επικοινωνίας απαιτεί ακριβέστερα μοντέλα προσομοίωσης από ό,τι τα δίκτυα. Ένα δίκτυο αποτελείται από επεξεργαστικά στοιχεία. Τα επεξεργαστικά στοιχεία ανήκουν σε διάφορες κατηγορίες. Για παράδειγμα, μπορεί να είναι ένας επεξεργαστής με αρκετές δυνατότητες. Για παράδειγμα, να είναι ένας 30-διάβλητος επεξεργαστής. Μπορεί να είναι ένας ψηφιακός επεξεργαστής σήματος. Ένας επεξεργαστής εξειδικευμένος για μια ομάδα εφαρμογών. Ένας μικροεπεξεργαστής 8-bit. Ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα ειδικού σκοπού. Ακόμα και ένα αισθητήριο, το οποίο όμως υποστηρίζει τα πρωτόκολλα επικοινωνίας των δικτύων. Το ενσωματωμένο δίκτυο, λοιπόν, διασυνδέει τα επεξεργαστικά στοιχεία μεταξύ τους. Ειδικά, αν είναι απαραίτητη μια περιορισμένη επικοινωνία μεταξύ των δικτύων. Υπάρχουν πάρα πολλές τοπολογίες και πολλές φορές στην βιβλιογραφία το συναντάμε με τον όρο communication link, δηλαδή σύνδεσμο επικοινωνίας. Άρα λοιπόν, στο slide αυτό παρατηρούμε ένα τυπικό σύστημα όπου υπάρχουν επεξεργαστικά στοιχεία για τον αισθητήρα, τον μηχανισμό κίνησης, για μια κεντρική μονάδα επεξεργασίας των 16-bit, για ένα ψηφιακό επεξεργαστή σήματος, για ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα ειδικού σκοπού και για ένα μικροελεκτή. Και όλα αυτά μεταξύ τους συνδέονται σε ένα δίκτυο διασύνδεσης προκειμένου να επικοινωνούν μεταξύ τους. Τα δίκτυα είναι πολύπλοκα στο σχεδιασμό. Προκειμένου λοιπόν να περιγραφεί ο σχεδιασμός των δικτύων, ο Οργανισμός Διεθνών Προτύπων, ISO, International Standard Organization, ανέπτυξε το μοντέλο διασύνδεσης ανοιχτών συστημάτων, OSI, Open System Interconnect, για να περιγράψει τα δίκτυα. Είναι το κλασικό μοντέλο 7 επιπέδων του OSI, όπως το έχουμε συναντήσει στο μάθημα δίκτυα. Αυτό λοιπόν παρέχει ένα καθορισμένο τρόπο για να κατατάξει τα διάφορα στοιχεία του δικτύου και τις λειτουργίες. Στο μοντέλο OSI λοιπόν βρίσκονται τα 7 επίπεδα περιγραφής και τα οποία είναι τα εξής. Το πρώτο επίπεδο είναι το φυσικό επίπεδο. Αυτό ασχολείται με τις μηχανικές και ηλεκτρικές ιδιότητες της επικοινωνίας. Για παράδειγμα, ποια τάση θα χρησιμοποιηθεί στο συγκεκριμένο πρωτόκολλο. Για παράδειγμα, το πρωτόκολλο μπορεί να είναι το 802.3. Το δεύτερο επίπεδο είναι η ζέτξη των δεδομένων, όπου εκεί πέρα υπάρχουν
οι τεχνικές για μια αξιόπιστη μεταφορά δεδομένων από ένα σημείο σε ένα άλλο σημείο. Το τρίτο επίπεδο είναι το επίπεδο δικτύου, όπου αφορά υπηρεσίες από άκρο σε άκρο και μπορούν να μεταφερθούν δεδομένα και σε απομακρυσμένα δίκτυα. Στη συνέχεια είναι το επίπεδο μεταφοράς που αφορά τις συνθέσεις, συνοδού, η διαχείριση των διάφορων διαλόγων, της παρουσίασης, της μορφής των δεδομένων και τέλος είναι της εφαρμογής που είναι η διεπαφή της τελικής χρήσης. Έτσι λοιπόν, στο φυσικό επίπεδο βρίσκονται οι connectors, τα formats των bits, βίσματα, καλώδια, βασικές διαδικασίες, συνταλλαγή bit και πολλά άλλα. Στο επίπεδο ζεύξης δεδομένων βρίσκεται η ανίξνευση σφαλμάτων και ο έλεγχος κατά μήκος μιας απλής ζεύξης. Single hop, δηλαδή σε αυτό το επίπεδο δεν υπάρχει δυνατότητα επικοινωνίας με απομακρυσμένα συστήματα διαμέσου ενός δρομολογητή. Κάτι που επιτυχάνεται με το επίπεδο 3, που είναι το επίπεδο δικτύου, όπου υπάρχει επικοινωνία δεδομένων από άκρη σε άκρη. Και υπάρχει και το επίπεδο μεταφοράς, όπου παρέχει συνδέσεις και βελτιστοποιεί τους πόρους του δικτύου. Στο πέμπτο επίπεδο είναι το επίπεδο συνοδού, όπου υπάρχουν υπηρεσίες για τις εφαρμογές τελικού χρήστη, ομαδοποίηση των δεδομένων, τοποθέτηση σημείων ελέγχου κ.ο.κ. Στο έκτο επίπεδο είναι το επίπεδο της παρουσίασης, μορφές δεδομένων, υπηρεσίες μετασχηματισμού. Και στο τελευταίο επίπεδο είναι το επίπεδο εφαρμογής, όπου αναλύεται η διεπαφή μεταξύ του δικτύου και των προγραμμάτων του τελικού χρήστη. Βέβαια, μπορεί κάποιος να θεωρήσει ότι τα ενσωματωμένα συστήματα είναι πολύ απλά για να χρησιμοποιούν το full stack των 7 επιπέδων του OSI. Εν τούτης όμως, το μοντέλο είναι αρκετά χρήσιμο, γι' αυτό και ο λεόν εξανόμενος αριθμός ενσωματωμένων συστημάτων το χρησιμοποιεί αφού παρέχει υπηρεσίες διαδικτύου. Όλο και περισσότερα ενσωματωμένα συστήματα αποκτούν τη δυνατότητα διασύνδεσης στο διαδίκτυο αυξάνοντας την αξία τους. Δηλαδή η χρήση της διασύνδεσης είναι ένα χαρακτηριστικό που όπως αναφέρεται είναι value added, προσθέτει στην αξία. Και μάλιστα με την χρήση πολύ φθηνών τρόπων διασύνδεσης που έχουν παρουσιαστεί τον τελευταίο καιρό, για παράδειγμα υπάρχει μετατροπέας serial σε Wi-Fi το οποίο κοστίζει $5 για το Arduino, ενώ συνήθως ένα περιφερειακό Wi-Fi για το Arduino κόστιζε πάνω από $30, είναι ακόμα πιο προσιτό το να διασυνδεθεί ένα ενσωματωμένο σύστημα στο διαδίκτυο. Ως προς τις αρχιτεκτονικές hardware υπάρχουν πολλά διαφορετικά συστήματα οργανισμών, πολύ διαφορετικοί τύποι δικτύων ως προς την τοπολογία, τον χρονοπρογραμματισμό της επικοινωνίας και για την δρομολόγηση. Τα δίκτυα σημείο σε σημείο, point to point, σημαίνει ότι ένα επεξεργαστικό στοιχείο συνδέεται με ένα επόμενο και μόνο με αυτό το επόμενο, αυτό το επόμενο στοιχείο συνδέεται με ένα επόμενο και το καθεξής. Έτσι λοιπόν, μια πηγή, ένας ή περισσότεροι προορισμοί και καμία μεταγωγή δεδομένων. Είναι πολύ απλά σχεδιασμό, δεν υπάρχουν παρεμβολές και έχουν το μειονέκτημα ότι αυξάνεται ο χρόνος επικοινωνίας μεταξύ απομακρυσμένων στοιχείων επεξεργασίας. Για παράδειγμα, στα δίκτυα point-to-point μπορούμε να συναντήσουμε ένα ενσωματωμένο σύστημα όπως αυτό που φαίνεται στο slide, όπου μία συσκευή εισόδου κάνει δειγματοληψία, τα στέλνει σε ένα επεξεργαστικό στοιχείο που εκτελεί το πρώτο ψηφιακό φίλτρο, στη συνέχεια τα στέλνει σε ένα δεύτερο επεξεργαστικό στοιχείο που εκτελεί ένα δεύτερο ψηφιακό φίλτρο και στη συνέχεια σε μία συσκευή εξόδου, όπου καταγράφονται ή παρουσιάζονται τα αποτελέσματα.
και όλες αυτές οι συνδέσεις είναι συνδέσεις σημείο προς σημείο. Υπάρχουν τρεις βασικοί τύποι επικοινωνίας σημείο προς σημείο, point to point. Ο πρώτος τύπος είναι ο αφίδρομος τύπος, δηλαδή full duplex, όπου επιτρέπει την ταυτόχρονη επικοινωνία και στις δύο κατευθύνσεις. Ένας άλλος τύπος είναι η μη αφίδρομη επικοινωνία, half duplex, που επιτρέπει την μονόδρομη επικοινωνία. Και τέλος είναι one way, δηλαδή μόνο μιας κατεύθυνσης επικοινωνίας, δηλαδή μόνο αποστολή από ένα επεξεργαστικό στοιχείο δεδομένο σε ένα άλλο και δεν επιτρέπεται η ανάποδη φορά. Στα δίκτυα του διάβλου λοιπόν υπάρχουν πολλαπλές συσκευές και το κάθε επεξεργαστικό στοιχείο έχει μία μοναδική διεύθυνση δικτύου προκειμένου να μπορεί να αναγνωριστεί και να χρησιμοποιηθεί. Η επικοινωνία σε ένα διάβλο γίνεται μέσω πακέτων. Τα πακέτα έχουν bit ισοτιμίας, bit σηματοδοσίας, προτεραιότητα, δεδομένα, bit επιδιόρθωση σφαλμάτων και το καθεξής. Σε περίπτωση που απαιτηθεί αποστολή δεδομένων μεγαλύτερου μεγέθους από αυτό που υποστηρίζει το θέλημο φορτίο του πακέτου δεδομένων, τότε απαιτείται ο κατακερματισμός των πακέτων και η επανασυναρμολόγηση στον προορισμό. Βλέπουμε λοιπόν ότι στα δίκτυα διάβλου μεταφέρεται μία επικεφαλίδα που συνήθως σηματοδοτεί το είδος του πακέτου που ακολουθεί. Η διεύθυνση παράδοσης, δεδομένα και ένας κωδικός διόρθωσης σφαλμάτων ή CC. Από τη στιγμή που υπάρχουν πολλαπλές συσκευές στο διάβλο, αναγύρεται ένα πρόβλημα. Το πρόβλημα το ποιος θα χρησιμοποιήσει το διάβλο κάθε φορά. Το πρόβλημα λοιπόν αυτό επιλύεται με τη διαδικασία που ονομάζεται διαιτησία του διάβλου. Δηλαδή, ο τρόπος με τον οποίο θα αποκτήσει πρόσβαση μία συσκευή στον κοινό διάβλο επικοινωνίας. Υπάρχουν οι εξής τρόποι διαιτησίας. Ο πρώτος τρόπος είναι fixed, σταθερός, δηλαδή η ίδια σειρά αποφάσεων κάθε φορά, δηλαδή χρήση στατικών προτεραιοτήτων. Για παράδειγμα, μπορεί να αναγράφεται ότι η συσκευή Processing Element 1, αν θελήσει να αποκτήσει πρόσβαση, αμέσως το αποκτά πρόσβαση στο διάβλο. Στη συνέχεια, η συσκευή 2 έχει δικαίωμα πρόσβαση και ούτω καθεξής. Αυτό βέβαια σημαίνει ότι η συσκευή με την υψηλότερη προτεραιότητα αποκτάει περισσότερες φορές χρήση στο διάβλο, που είναι άδικο για τα υπόλοιπα επεξεργαστικά στοιχεία. Ένας άλλος τρόπος είναι fair, δικαιοσύνης, δηλαδή κάθε επεξεργαστικό στοιχείο έχει την ίδια πρόσβαση για μεγάλες χρονικές περιόδους. Π.χ. μπορεί να είναι round robin, όπου περιστρέφεται η μεγαλύτερη προτεραιότητα μεταξύ των processing elements. Στην πρώτη χρονική περίοδο, για παράδειγμα, έχει το πρώτο processing element, στην επόμενη χρονική περίοδο το δεύτερο, τη δυνατότητα να στείλει δεδομένα, στην επόμενη χρονική περίοδο το τρίτο και το καθεξής. Ένα κλασικό παράδειγμα υλοποίησης ενός συστήματος που χρησιμοποιεί round robin εκπεριδρομή είναι ο Diablos PCI. Έτσι λοιπόν μπορούμε να δούμε τις διάφορες τεχνικές διαιτησίας, δηλαδή τη fixed και τη round robin, σε αυτό το σχήμα, όπου βλέπουμε στη fixed ότι συνεχώς πρώτα στέλνει το α δεδομένα, μετά το β, μετά το σ και στον επόμενο κύκλο, στην επόμενη χρονική περίοδο, πάλι το α, μετά το β, μετά το σ. Ενώ στη round robin είναι πρώτα το α, μετά το β, μετά το σ και στην επόμενη περίοδο,
περίοδο αποστολής είναι πρώτα το Β, δηλαδή έχει γίνει μια περιστροφή της υψηλότερης προτεραιότητας, στη συνέχεια το Σ και τέλος το Α. Ο Διάβολος έχει ένα περιορισμένο εύρος ζώνης και γι' αυτό μερικές φορές μπορεί να γίνει μια παρεμπόδιση επικοινωνίας σε επεξεργαστικά στοιχεία. Δηλαδή, αν ένα επεξεργαστικό στοιχείο στέλνει δεδομένα σε ένα άλλο επεξεργαστικό στοιχείο, τότε κανείς άλλος δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τον Διάβολο και όλοι οι άλλοι που συνδέονται στον Διάβολο μπλοκάρονται. Παρεμποδίζεται η επικοινωνία τους. Μπορεί να λυθεί βέβαια με τη χρήση ενός crossbar switch. Το crossbar switch επιτρέπει ταυτόχρονες συνδέσεις και υποστηρίζει αυθαίρετες συνδέσεις εισόδου και εξόδου και επιτρέπει βέβαια και μία είσοδο να συνδεθεί σε πολλαπλές εξόδους. Στη διαφάνεια βλέπουμε την πόρτα που αναγράφεται in 1 να διασυνδέεται στην πόρτα που αναγράφεται out 2. Και ταυτόχρονα μπορεί και η IN2 να επικοινωνήσει με την OUT1 και οι άλλες πόρτες με αντίστοιχες άλλες πόρτες. Τα χαρακτηριστικά λοιπόν του crossbar switch είναι ότι δεν επιτρέπουν το αποκλεισμό και την παρεμβολή σε επικοινωνίες, είναι non-blocking επικοινωνίες και μπορεί να χειριστεί αθέρετους multicast-θεσμούς και το μοναδικό μειονέκτημα είναι ότι υπάρχει ένα κόστος ανάλογο προς την τετράγωνο. Κάποια άλλα δίκτυα είναι τα δίκτυα πολλαπλών σταδίων. Η χρήση διάφορων σταδίων στοιχείων ανταγωγής. Εδώ πέρα μπορεί να παρατηρηθεί κάποια παρεμπόδιση επικοινωνίας. Έχει κόστος μικρότερο από το crossbar switch και χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Είτε στα άμεσα δίκτυα, δηλαδή στα δίκτυα που δεν υπάρχει ενδιάμεση μνήμη buffer για να αποθηκευτούν τα πακέτα σε κάθε στάδιο επικοινωνίας ή τα έμεσα δίκτυα που γίνεται αποθήκευση και προώθηση. Τα περισσότερα δίκτυα βέβαια είναι blocking δίκτυα ή δίκτυα αποκλεισμού. Δηλαδή υπάρχουν περιπτώσεις όπου κάποιοι συνδυασμοί εισόδου-εξόδου δεν είναι εφικτοί. Ο Διάβολος μπλοκάρεται με μία και μόνο μετάδοση. Αν ένα στοιχείο χρησιμοποιεί το Διάβολο, κανείς άλλος δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει. Αν θέλουμε να συγκρίνουμε το Διάβολο και το δίκτυο, μπορούμε να σταχυολογήσουμε τα παρακάτω. Και οι δύο χρειάζονται χειραψία για να χρησιμοποιηθούν. Το πρωτόκολλο υλοποιείται σε λογισμικό για το δίκτυο, ενώ το πρωτόκολλο Διάβολο υλοποιείται σε hardware. Μπορούμε βέβαια να έχουμε και πολλαπλά δίκτυα. Ένα εναλλακτικό σύστημα σχεδιασμού, χαμηλότερο το κόστος δύο φθηνών δικτύων από ένα ακριβό και μπορούν να διαχωριστούν οι κρίσιμες επικοινωνίες σε δίκτυα υψηλής ταχύτητας και οι μη κρίσιμες επικοινωνίες σε δίκτυα χαμηλότερης ταχύτητας. Για παράδειγμα, κάτι τέτοιο χρησιμοποιείται στα συστήματα με ARM επεξεργαστή, όπου υπάρχει το AMBA bus υψηλής ταχύτητας που συνδέει επεξεργαστές, μνήμες κτλ. Και το AMBA bus χαμηλής ταχύτητας όπου συνδέονται περιφερειακά συσκευές εισόδου-εξόδου κτλ. Πολλά ενσωματωμένα συστήματα χρησιμοποιούν σηριακές επικοινωνίες για χαμηλό εύρος ζώνης και διάβλους για υψηλότερο εύρος ζώνης. Ένας προγραμματισμός που συναντάται και στα ενσωματωμένα συστήματα εκτός από τα κατανεμημένα συστήματα είναι ο προγραμματισμός που βασίζεται σε μηνύματα. Τα δίκτυα δεν παρέχουν διαμοιραζόμενη μνήμη. Το επίπεδο μεταφοράς παρέχει μία προγραμματιστική διεπαφή αποστολής μηνυμάτων. Για παράδειγμα, send message σε μία address παραλήπτη το συγκεκριμένο data ένα μήνυμα. Τα δεδομένα πρέπει να σπάσουν σε πακέτα στην πηγή και να ανακατασκευαστούν στον προορισμό. Και αυτός είναι ένας προγραμματισμός προώθησης δεδομένων, data push. Δηλαδή, κάνει πράγματα να συμβαίνουν στο δίκτυο με βάση τις μεταφορές δεδομένων. Περιοδικά δεδομένα σταλμένα από απομακρυσμένες υποθεσίες χωρίς αίτημα. Επικοινωνία με αποκλεισμό ή μη αποκλεισμό είναι χρήσιμη αν υπάρχει μια παράλληλη διεργασία και μπορεί να γίνει επικάλυψη της επικοινωνίας με την επεξεργασία.
Συνήθως, η λήψη ενός πακέτου εγείρει μια διακοπή στον επεξεργαστή, όπου καλείται ο επεξεργαστής να διαβάζει το μήνυμα και να εκτελέσει μια συνάρτηση χειρισμού διακοπής. Βλέπουμε το σχεδιάγραμμα ενός αυτοκινήτου, όπου υπάρχουν διάφορα επεξεργαστικά στοιχεία και αισθητήρια σε διάφορα σημεία του αυτοκινήτου και αυτά κατά διαστήματα στέλνουν δεδομένα, κάνουν push τα δεδομένα σε ένα κεντρικό ελεκτή. Μπορεί τα αισθητήρια να είναι αισθητήρια σύγκρουσης, πλευρικής σύγκρουσης, μπροσινής σύγκρουσης, οπίστια σύγκρουσης, φρέντα, αερόσακι, μηχανή κ.ο.κ. Τα δίκτυα που χρησιμοποιούνται σε ενσωματωμένα συστήματα μπορεί να είναι κλασικά δίκτυα, για παράδειγμα Multivas, VMI, ISA, ένας διάβλος που χρησιμοποιήθηκε στο παρελθόν στις πρώτες προσωπικές μονάδες εργασίας, το PCI που αντικατέστησε το ISA, Ethernet, MIDINET, ενώ μπορεί να είναι και κατανεμμένη ενσωματωμένη πληροφορική, για παράδειγμα το I2C, I2C αναγράφεται, CAN, Echelon, Ad-Hoc, OneWire κτλ. Ο I2C διάβλος είναι ένας δημοφιλής διάβλος για μικροεπεξεργαστές και ο σκοπός του είναι να βοηθήσει το σχεδιασμό χαμηλού κόστους μεσαίου ρυθμού δεδομένων, δηλαδή από 100 μέχρι 400 kilobit per second, με χαρακτηριστικά ότι είναι σειριακός, ότι επιτρέπει πολλαπλούς αφέντες, multiple master, και έχει μια σταθερή προτεραιότητα στη διατησία του διάβλου. Όλο και όλο αυτός ο διάβλος απαιτεί δύο γραμμές, το SDL, το Serial Data Line, και το SCL, το ρολόι. Πολλοί μικροελεκτές έρχονται με ενσωματωμένους I2C ελεκτές προκειμένου να βοηθήσουν την ανάπτυξη συστημάτων που χρησιμοποιούν I2C. Ακόμα και το Arduino, όλες οι εκδόσεις του Arduino χρησιμοποιούν και υποστηρίζουν την I2C επικοινωνία. Έτσι λοιπόν, στην I2C επικοινωνία συνδέονται όλες οι συσκευές στο SDL και το SEL. Το Master μπορεί να μην είναι ένα, να υπάρχουν πολλαπλοί αφέντες στο διάβλο και πολλαπλοί slaves. Κάποιοι κόμβοι ενεργούν ως κύριοι, δηλαδή ότι μπορούν να ξεκινήσουν μια επικοινωνία, και κάποιοι ως σκλάβοι, ως υπηρέτες καλύτερα, όπου μπορούν να απαντήσουν σε μια επικοινωνία που έχει ξεκινήσει από κάποιον αφέντη. Έτσι λοιπόν η μετάδοση ξεκινάει όταν η SDL μεταβαίνει σε μια χαμηλή στάθμη και ο δέκτης στέλνει επιβεβαίωση με το να θέσει 0 στο SDL που κρατάει σε ένα κομπός. Στην ηλεκτρική διαπαφή παρατηρείται ότι και το SDL και το SEL αρχικά βρίσκεται σε μια υψηλή στάθμη και η επικοινωνία γίνεται με το να μεταφερθεί αυτή η υψηλή στάθμη στη γύρωση, δηλαδή το 1 να γίνει 0. Αυτό επιτρέπει σε αρκετές συσκευές να γράφουν ταυτόχρονα στο διάβλο χωρίς να προκαλείται ηλεκτρική ζημιά. Δηλαδή όταν θέλει να γράψει κάποιος στο διάβλο, αρκεί το 1 να το κάνει 0. Στη σηματοδότηση I2C, ο αποστολέας ρίχνει το διάβλο για 0. Ο αποστολέας ακούει το διάβλο. Αν προσπαθείς να στείλει ένα και άκουσε ένα 0, κάποιος άλλος μεταδίδει ταυτόχρονα. Και οι μεταδόσεις εμφανίζονται σε byte των 8 bit. Στο επίπεδο ZEX δεδομένων, κάθε συσκευή έχει μια διεύθυνση. 7 bit είναι η τυπική διεύθυνση, που στηρίζει λοιπόν από 0 μέχρι 127 διευθύνσεις επικοινωνίας. Και με επέκταση μπορεί να γίνει 10 bit. Το bit 8 της διεύθυνσης σηματοδοτεί ανάγνωση ή εγγραφή. Και η διεύθυνση γενικής κλάσης επιτρέπει την αναμετάδοση δεδομένων προκειμένου να αυξηθεί η εμβέλεια της επικοινωνίας. Ο αποστολέας ακούει καθώς στέλνει τη διεύθυνση. Και όταν ο αποστολέας ακούσει μια σύγκρουση,
και παράδειγμα έγραψε 0, έγραψε 1, αλλά τελικά αυτό έγινε 0, τότε σταματάει τη σηματοδότηση και η αποστολή της χαμηλής προτεραιότητας εγκαταλείπουν τον έλεγχο αρκετά νωρίς, ώστε να περιορίσουν τη σύγκρουση σε όσο το δυνατόν λιγότερα bit, προκειμένου να επιτρέψουν τα υπόλοιπα bit να μεταδοθούν αξιόπιστα. Ο I2C βασίζεται σε ένα στυλ προγραμματισμού προώθησης δεδομένων, όπου προωθούνται δεδομένα προς τις κεντρικές μονάδες επεξεργασίας. Οι μεταδόσεις μπορεί να έχουν τα εξής format πακέτων. Αρχικά είναι ένα header, S, όπως αναγράφεται, ακολουθεί η διεύθυνση και ένα bit είτε 0 για εγγραφή, είτε πολλαπλό byte είτε ενός byte, ενώ 1 είναι για ανάλωση. Και μετά ακολουθεί ένα μπλοκ δεδομένων και στο τέλος ένα footer, μια συγκεκριμένη ακολουθία. Αυτό βέβαια μπορεί να υποστηρίζει και γραφή πολλαπλών byte, οπότε ακολουθούν πολλαπλά μπλοκ δεδομένων ή εγγραφή μετά από ανάγνωση και το καθεξής. Εκτός από το I2C Diablo υπάρχει και ο CAN Diablo, όπου χρησιμοποιείται στην αυτοκινητοβιομηχανία. Είναι ένας σειριακός Diablo και επιτρέπει με ένα συνεσταμένο ζεύγος την επίδειξη επικοινωνίας ενός megabit ανά σεκόντ. Όπως και ο I2C Diablo υποστηρίζει και αυτός πολλαπλούς masters. Στο CAN Diablo χρησιμοποιούνται πακέτα δικτύου. Πλαίσια δεδομένων. Είναι ένας σύγχρονος διάβλος, δηλαδή το ρολόι αναπαράγεται από τις μεταβάσεις των bit δεδομένων και υποστηρίζει carrier sense multiple access, δηλαδή carrier sense, ανείγνευση φέροντος σήματος, multiple access, δηλαδή πολλαπλής πρόσβασης, που επειδή συνδέονται πολλαπλές συσκευές στο διάβλο, απαιτείται και διαιτησία. Η διαιτησία είναι με προτεραιότητα μηνύματος. Κυρίαρχο είναι το 0, ενώ ασθενές είναι 1, είναι wired-end σύνδεση, δηλαδή αν κάποιος γράψει 0 και κάποιος γράψει 1, τελικά αυτό που θα υπαρισχύσει θα είναι το 0. Το 1 τρίτο του κόστους ενός αυτοκινήτου ή αεροπλάνου είναι τα ηλεκτρονικά ή τα αεροηλεκτρονικά, avionics. Δεκάδες μικροεπεξεργασιών χρησιμοποιούνται παντού στο όχημα και χρησιμοποιούνται για όργανα μέτρησης, για επικοινωνία, συστήματα ψυχαγωγίας των επιβατών, για τον έλεγχο του οχήματος. Ο CAN Diablo χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά το 1991 και υπάγεται στην διαιτησία με το Carrier Sense Multiple Access AMP, διαιτησία λοιπόν στην προτεραιότητα μηνυμάτων. Παρατηρείτε εδώ στο σχεδιάγραμμα ο CAN Diablo, όπου βλέπουμε ο διάβλος στην αδρανή κατάσταση βρίσκεται σε 1, γιατί βλέπουμε ότι έχει το συν με μια αντίσταση και σε περίπτωση που θελήσει κάποια συσκευή να χρησιμοποιήσει, τότε τοποθετεί και συνδέει το διάβλος στο 0. Άρα λοιπόν γράφει το 0 στο διάβλο και αυτό έχει συνέπεια να αρχίσει την επικοινωνία. Στο CAN πλαίσιο δεδομένων χρησιμοποιείται μια διεύθυνση προορισμού 11 bit και το RTR bit καθορίζει την ανάγνωση γραφή από και προς τον προορισμό. Οποιοςδήποτε κόμβος μπορεί να ανοιχνεύσει σφάλμα στο διάβλο και να διακόψει το προσμετάδοση του πακέτου σε περίπτωση για παράδειγμα που γράφει 1 αλλά τελικά ακούγεται 0. Ο ελεκτής υλοποιεί το φυσικό και το επίπεδο τζέξης δεδομένων, δεν χρειάζεται κάποιο επίπεδο δικτύου γιατί ο διάβλος παρέχει συνδέσεις από άκρη σε άκρη. Στο slide αναφαίνεται ένα τυπικό σχεδιάγραμμα ελεκτή, όπου από τη μία υπάρχει επικοινωνία με το διάβλο στην αριστερή πλευρά και από την άλλη υπάρχει επικοινωνία με τον υπολογιστή, με το host. Και δείχνει πώς τα διάφορα μηνύματα τοποθετούνται σε πακέτα
και αποστρέφονται στο διάβλο. Υπάρχουν και άλλοι διάβλοι οχημάτων όπως ο FlexRail που ανήκει στην επόμενη γενιά, πρωτόκολλο χρόνου ενεργοποίηση με 10 Mbit ανά σεκόντ, τοπικό δικτύο διασύνδεσης, Local Interconnect Network, συνδέει τη συσκευή σε μια μικρή περιοχή, π.χ. σε μια πόρτα, Bluetooth, μεταφορά με συστήματα προσανατολισμένα στα μέσα ενημέρωση, π.χ. Media Oriented Systems Transport και ούτω καθεξής. Όπως είπαμε, ένα μεγάλο ποσοστό του συνολικού κόστους ενός αεροπλάνου είναι τα ηλεκτρονικά. Τα ηλεκτρονικά που έχουν την αγγλική ονομασία avionics. Ένας δόκιμος όρος μετάφραση στα ελληνικά είναι αεροηλεκτρονική. Οτιδήποτε λοιπόν μόνιμα συνδεδεμένο με το αεροσκάφος πρέπει να πιστοποιείται από τον εκάστοτε εθνικό οργανισμό αεροναυτικής και η παραδοσιακή ηλεκτρονική χρησιμοποιεί ξεχωριστά ηλεκτρονικά για κάθε όργανο, για κάθε συσκευή. Παραδείγματος χάρη, Line Replaceable Unit είναι δυνατόν να αποσπαστεί και να αντικατασταθεί και επιτρέπει το σχεδιασμό μιας ποδηλωτής αρχιτεκτονικής που μοιράζει επεξεργασίες κατά μήκος ενός υποσυστήματος. Πολλές φορές, στα ενσωματωμένα κατανεμμένα συστήματα χρησιμοποιούνται δίκτυα αισθητήρων. Συνήθως, τα αισθητήρια είναι ασύρματα και υλοποιούνται με τη μορφή μικρών κόμπων. Αυτά τα δίκτυα μπορεί να είναι ad hoc, δηλαδή να αυτοοργανώνονται μεταξύ τους χωρίς διαχείριση συστήματος. Θα πρέπει σε αυτή την περίπτωση να είναι ικανό να δηλώσει συμμετοχή στο δίκτυο, να βρει άλλα δίκτυα. Θα πρέπει να είναι ικανό να καθορίσει πορείες για τα δεδομένα, να ανανεώσει τη διάταξη καθώς οι κόμποι εισχωρούν, αποχωρούν και το καθεξής. Ο κόμμας θα πρέπει να πληρεί κάποιες ικανότητες, να μπορεί να είναι ικανός να ανοίγει και να κλείνει το ραδιοπομπό γρήγορα με χαμηλή επιβάρηση ισχύως. Μια επικοινωνιακή υπολογιστική ισχύς 100 στα πλάσια προκειμένου να δίνεται αυτή η δυνατότητα. Και οι ραδιοπομποί πρέπει να λειτουργούν με πολλαπλά διαφορετικά επίπεδα ισχύως για να αποφύγουν τις παρεμβολές με άλλους κόμπους, να έχουν buffer, μια διάμεση μνήμη ώστε να μπορούν να δρομολογούν την κίνηση στο δίκτυο και το καθεξής. Υπάρχουν και τα δίκτυα πολλαπλών επεξεργαστών, όπου πολλαπλά DSPs συνδέονται συχνά μέσω δικτύων υψηλής ταχύτητας για επεξεργασία σήματος. Παρατηρούμε σε αυτό το σχήμα τη διασύνδεση 4 επεξεργαστικών στοιχείων σε διάταξη full mesh, πλήρης διασύνδεσης. Ένα ψηφιακό σύστημα, ένας επεξεργαστής ψηφιακού σήματος, αρκετά διαδεδομένος, είναι της Texas Instruments, ο Shark, όπου επιτρέπει 6 συνδέσεις ανά κεντρική μονάδα επεξεργασίας, έχει 4 bit ανά θύρα σύνδεσης, με ωφέλιμο φορτίο 32-48 bit, μπορούν να ελεγχθούν από το DMA, είναι ημιαφείς δομές, πρέπει να περιστρέφονται γύρω από το πρόγραμμα και πολλαπλές SARP μπορούν να συνδεθούν μέσω σειριακών θυρών σχηματίζοντας ένα πολυεπεξεργαστικό δίκτυο. Το Ethernet είναι ένα κυρίαρχο μη τηλεφωνικό τοπικό δίκτυο σε εκδόσεις των 10 Mbit ανά σεκόντ, των 100 Mbit ανά σεκόντ και των 1 Gigabit ανά σεκόντ. Ο σκοπός είναι η αξιόπιστη επικοινωνία πάνω σε ένα αναξιόπιστο μέσο. Η τοπολογία του δικτύου Ethernet είναι μη σύγχρονη. Κάθε κόμπος μπορεί να μεταδοθεί σε οποιαδήποτε, να μεταδώσει σε οποιαδήποτε περίοδο και όταν υπάρχει μια σύγκρουση υπάρχει καταστροφή μηνύματος. Είναι ένα σύστημα που βασίζεται σε δίπλο και υπάρχουν πολλά φυσικά εμπόδια. Για παράδειγμα, πολλοί κόμβοι συνδέονται πάνω στο ίδιο δίαβλο επικοινωνίας, άρα όταν κάποιος αρχίσει να στέλνει δεδομένα, τότε μπορεί να προκληθεί σύγκρουση με τα δεδομένα που στέλνει κάποιος άλλος. Βέβαια, το Ethernet υποστηρίζει CSMACD, δηλαδή Carrier Sales Multiple Access, δηλαδή αίσθηση φέροντος σήματος με πολλαπλή πρόσβαση και επίσης CD, Collision Detection, ανίγνητη σύγκρουση.
συγκρούσει λοιπόν των αισθητηρίων, υποχωρούν εκθετικά στον χρόνο και σε αυτή την περίπτωση γίνεται μια αναμετάδοση. Όπου φαίνεται στο σχήμα αυτό πως συνήθως υπολογίζεται η τυχαία χρονική στιγμή καθυστέρησης, δηλαδή αρχικά καθυστερεί ένα δευτερόλεπτο για παράδειγμα, μετά 3, μετά 5, μετά 20, μετά 100 και ούτω καθεξής. Η μορφή του πακέτου Ethernet έχει ένα προήμιο, πλαίσιο έναρξης, την διεύθυνση του αποστολέα, τη διεύθυνση του παραλήπτη, το μήκος σε byte του πακέτου, ακολουθεί το φέλιμο φορτίο, κάποιο padding αν χρειάζεται και μία ακολουθία δεδομένων επιβεβαίωσης της επικοινωνίας. Η ποιότητα των υπηρεσιών τείνει να μειώνεται γραμμικά σε υψηλά επίπεδα φορτίου. Όσο περισσότερη κόμβη συνδέονται σε ένα δίκτυο Ethernet, τόσο μειώνεται η επίδοσή του. Δεν εγγυάται για προθεσμίες πραγματικού χρόνου, ωστόσο μπορεί να παρέχει πολύ καλή εξυπηρέτηση σε κατάλληλα επίπεδα φορτίου. Το MiniNet αρχικά χρησιμοποιείται για παράλληλα συστήματα, είναι πλήρες αμφίδρομο, 64 MB ανά σεκόντ, μπορεί να φτάσει και έως 1,28 Gigabit ανά σεκόντ. Χρησιμοποιείται ένας διακόπτης σε ένα δίκτυο πολλαπλών βαθμίδων. Η βάση για το Ιντερνετ είναι το κλασικό IP πρωτόκολλο, Ιντερνετ πρωτόκολλο. Παρέχει ένα πρότυπο δικτύωση ανάμεσα σε Ethernet, Ethernet Token Ring κτλ. Οι ψηλότερες υπηρεσίες είναι τοποθετημένες στην κορυφή του Ethernet Protocol. Το Ethernet Protocol παρατηρούμε ότι υλοποιείται στα επίπεδα του OSI στο τρίτο επίπεδο συγκεκριμένα, που είναι το επίπεδο δικτύου. Το IP πακέτο, το Ethernet Protocol πακέτο, περιλαμβάνει την έκδοση, το τύπο υπηρεσιών, το μήκος σε byte, χρόνος ζωής, time to live, το πρωτόκολλο, διεύθυνση πηγής προορισμού και ωφέλιμο φορτίο δεδομένων. Το μέγιστο ωφέλιμο φορτίο δεδομένων είναι 65535 byte. Η διευθύνση IP είναι 30 διάβητες, ενώ έχει προταθεί και χρησιμοποιηθεί σε αρκετές περιπτώσεις το πρωτόκολλο έκδοσης 6 IPv6, όπου χρησιμοποιεί 128 bit διευθύνσεων και επιτρέπει την σύνδεση πολλών περισσότερων συσκευών. Είναι τυπικά γραμμές στη μορφή 4 byte, 4832 bit, όπου κάθε byte διαχωρίζεται με το άλλο byte με μια τελεία. Υπάρχει και υπηρεσία Domain Name Server που μεταφράζει τα ονόματα των διευθύνσεων σε διευθύνσεις IP. Η δρομολόγηση στο Ethernet βασίζεται στην καλύτερη προσπάθεια, best effort, δεν εγγυάται παράδοση δεδομένων στο επίπεδο IP. Η δρομολόγηση μπορεί να ποικίλει από session σε session, από πακέτο σε πακέτο και ούτω καθεξής. Πολύ κλασικό πρωτόκολλο με το IP είναι το TCP, το πρωτόκολλο ελέγχου μετάδοσης, όπου παρέχει μια σύνδεση προσανατολισμένη στην εξυπηρέτηση, εγγυημένες υπηρεσίες από την ποιότητα υπηρεσιών, quality of service είναι υποανάπτυξη. Συστήμα υπηρεσιών του Ethernet βλέπουμε ότι πάνω στο IP τοποθετείται είτε το TCP, Transmission Control Protocol, είτε το UDP, Unicast Datagram Protocol, όπου πάνω σε αυτά τα πρωτόκολλα υλοποιούνται κάποιες υπηρεσίες. Για παράδειγμα, στο TCP υλοποιούνται υπηρεσίες FTP, HTTP, SMTP, Telnet, ενώ στο UDP η SNMP, NTP κ.ο.κ. Στα δίκτυα, ο σχεδιασμός είναι με βάση το δίκτυο, δηλαδή θα πρέπει να γίνει η ανάλυση επικοινωνίας και ανάλυση της επίδοσης του συστήματος. Αν θα χρησιμοποιηθεί το ίντερνετ ή όχι, συστήματα που υποστηρίζουν ίντερνετ, τα οχήματα ως δίκτυα αισθητήρων. Στην ανάλυση επικοινωνίας λοιπόν θα πρέπει να γίνει κατανοητή η καθυστέρηση για το απλό μήνυμα.
Η καθυστέρηση εξαρτάται τόσο από το πρωτόκολλο δικτύου που θα χρησιμοποιηθεί, όσο και από τις συσκευές που συνδέονται στο δίκτυο. Απαιτεί λοιπόν χρονοπρογραμματισμό των υπολογιστών και κατανομή στα στοιχεία επεξεργασίας. Σε περίπτωση που δεν γίνει σωστή ανάλυση, τότε μπορούν να υλοποιηθούν πάρα πολλές συγκρούσεις με συνέπεια τη μείωση των επιδόσεων του συστήματος. Η καθυστέρηση του μηνύματος εξαρτάται από τρεις παράγοντες. Όπως φαίνεται στο slide, είναι ίση το ταύμη, η καθυστέρηση του μηνύματος, με το TX που είναι το επιβάρηση του βοβού, transmission overhead, το TN που είναι το network transmit time, ο χρόνος μετάδοσης δικτύου, και το TR που είναι receiver overhead που είναι επιβάρηση στην πλευρά της λήψης. Άρα λοιπόν θα πρέπει να έχουμε μειώσει αυτές τις τρεις τιμές προκειμένου να βελτιστοποιήσουμε το δίκτυο. Για παράδειγμα, ας δούμε τον I2C υπολογισμό για καθυστέρηση ενός μηνύματος. Ο χρόνος μετάδοσης στο δίκτυο κυριαρχεί, υποθέτουμε ένα 100 kilobit ανά σεκόντ και το κάθε byte έχει 8 bit. Ο αριθμός του πακέτου λοιπόν είναι 1 bit για τη start διεύθυνση, 8 για τη διεύθυνση, 8 για το data και 1 για το stop, συνολικά 18 bit. Ο χρόνος που απαιτείται για τη μετάδοση λοιπόν είναι 1,8 επί 10 στη μείον τετάρτη για ταχύτητα 100 kilobit ανά σεκόντ. Ο μικροελεκτής των 8 bit, προκειμένου να χρησιμοποιήσει αυτό το I2C, απαιτεί να δώσει 20 περίπου εντολές assembly, που προσθέτουν μια καθυστέρηση 2,5 επί 10 στη μείον 6 καθυστέρηση τόσο για το transmit όσο για το receive. Τώρα, η προηγούμενη παραδοχή ήταν ότι δεν παρεμβαίνει το ένα μήνυμα στο άλλο. Τι γίνεται όμως όταν ένα μήνυμα προκαλεί πρόβλημα και παρεμβαίνει σε ένα άλλο, ενδεχομένως δημιουργώντας σύγκρουση? Τότε το μοντέλο συνολικής καθυστέρησης μηνύματος είναι TAF-D συν TAF-M, όπου TAF-D είναι ο χρόνος αναμονής για το δίκτυο. Ο χρόνος αναμονής λοιπόν για να εκπέμψει το μήνυμα, που είναι η διαιτησία πώς θα αποφασίσει και ποιος θα αποφασίσει ότι θα εκπέμψει και θα χρησιμοποιήσει τον διάβολο, και η καθυστέρηση μηνύματος. Η διαιτησία καθορισμένης προτεραιότητας εισάγει απεριόριστη καθυστέρηση για όλες τις συσκευές με την υψηλότερη προτεραιότητα. Έτσι, όσες συσκευές υψηλότερης προτεραιότητας που είναι γνωστό ότι έχουν περιορισμένα ποσοστά που επιτρέπουν στις χαμηλότερες συσκευές τη μετάδοση. Άρα λοιπόν, στην καθορισμένη προτεραιότητα, πάντα η συσκευή με την υψηλότερη προτεραιότητα έχει το μικρότερο χρόνο πρόσβασης στο διάβολο και εκπομπή στο μήνυμα, ενώ όσο μικρότερη προτεραιότητα έχει ένας σταθμός επεξεργασίας, τόσο πιο πολύ καθυστερεί και εισάγεται μια απεριόριστη καθυστέρηση. Ενώ η round robin, η εκπεριδρομής διαιτησία, εισάγει μια οριοθετημένη καθυστέρηση ανάλογη με τον νη. Περαιτέρω επιπλοκές γίνονται αν σκεφτούμε και το χρόνο αναγνώρισης, το ασφάλματα μετάδοσης και ούτω καθεξής. Ένα πρόβλημα που συναντάται σε διάβολους επικοινωνίας είναι η αντιστροφή προτεραιότητας. Δηλαδή, σε περίπτωση που μια συσκευή χαμηλότερης προτεραιότητας αποκτήσει πρόσβαση στο διάβολο και στέλνει δεδομένα συνεχώς, τότε συσκευές υψηλότερης προτεραιότητας περιμένουν τη συσκευή χαμηλότερης προτεραιότητας να ολοκληρώσει το έργο της, που σημαίνει ότι μια συσκευή χαμηλότερης προτεραιότητας καθυστερεί μια συσκευή, ένα επεξεργαστικό στοιχείο υψηλότερης προτεραιότητας. Δεν προκαλείται αδιέξοδο, αλλά μπορεί να επιβραδύνει σημαντικές επικοινωνίες. Επίσης, τα δίκτυα μπορεί να είναι δίκτυα πολλαπλών σαδίων, multi-hop. Σε δίκτυα με πολλαπλά άλματα, ένας κόμβος λαμβάνει το μήνυμα και στη συνέχεια το αναμεταδίδει στον προορισμό. Ο Α λοιπόν στέλνει ένα μήνυμα προς το C, όπως βλέπουμε στη διαφάνεια, ο Β το λαμβάνει αυτό το μήνυμα και τον επανεκπέμπει προς το C. Όπως καταλαβαίνουμε, η ανάλυση ενός συστήματος είναι μια δύσκολη
υπόθεση. Η ανάλυση της απόδοσης πολυεπεξεργαστών είναι δύσκολη και η ανάλυση της απόδοσης επικοινωνίας είναι και αυτή δύσκολη. Για παράδειγμα, έστω η P2 εξαρτάται από την P1. Δεν υπάρχει καμία εξωτερική παρέμβαση και υπάρχει μια αβεβαιότητα για τον χρόνο λήξης της διεργασίας P1, που σημαίνει ότι και ο χρόνος έναρξης της διεργασίας P2 δεν μπορεί να καθοριστεί. Άρα, και επίσης δεν μπορεί να καθοριστεί και ο χρόνος ολοκλήρωσης της επεξεργασίας P2. Η P2 και η P3 μπορεί να καθυστερήσουν η μία την άλλη, ακόμα και αν βρίσκονται σε ξεχωριστές εργασίες. Η καθυστέρηση στην P1 διαδίδεται στην P2, από την P2 συνέχεια στην P3 και από την P3 στην P4. Δηλαδή, αλυσιδωτά μεταδίδονται αυτή η καθυστέρηση, γι' αυτό λοιπόν αυξάνεται η πολυπλοκότητα ανάλυσης ενός δικτύου. Μπορεί βέβαια να χρησιμοποιηθεί ένας υπολογισμός με κάτω φράγματα, για παράδειγμα ως προς τις υπολογιστικές απαιτήσεις, η σύνοψη των απαιτήσεων της διεργασίας για το ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο των περιόδων και ο μέσος όρος για μία περίοδο, όπου σε αυτό το μοντέλο η ανάλυση δυσχεραίνει λόγω της συγκατανομής των διεργασιών στο ίδιο επεξεργαστικό στοιχείο και ασφαλώς λόγω της ύπαρξης του κοινού διάβλου, όπου μπορεί να παρατηρηθεί κάποια σύγκρουση, μπορεί να παρατηρηθεί κάποια καθυστέρηση επειδή είναι μπλόκινη επικοινωνία κ.ο.κ. Εργασίες που φαίνονται λοιπόν ανεξάρτητες μπορεί να παρεμβάλλονται μεταξύ τους. Επίσης, για τις απαιτήσεις επικοινωνίας πρέπει να γίνει καταμέτρηση όλων των μεταδόσεων σε μία περίοδο και γι' αυτό σε κρίσιμες διεργασίες δεν επιτρέπεται η διαμήρυνση ούτε του επεξεργαστικού στοιχείου ούτε του δικτύου. Υπάρχουν ξεχωριστά επεξεργαστικά στοιχεία για κάθε κρίσιμη διεργασία και ξεχωριστοί σύνδεσμοι point to point από επεξεργαστικά στοιχεία μεταξύ τους όταν δεν είναι επιθυμητή η παραβολή. Στο σχεδιασμό του υλικού θα πρέπει να επιλεγούν ο αριθμός και τύποι των επεξεργαστικών στοιχείων, ο αριθμός και τύπος των δικτύων και θα πρέπει να αξιολογηθεί από την κατανομή των διεργασιών, τις διεργασίες προγραμματισμού και την επικοινωνία. Βέβαια, απαιτείται μία κατανομή των διεργασιών στα στοιχεία επεξεργασίας και γνώση του διαθέσιμου υλικού. Στη μεθοδολογία λοιπόν σχεδιασμού, ο υπολογισμός των επεξεργαστικών απαιτήσεων ως προς ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο της μεθόδου απαιτεί και τον υπολογισμό του όγκου της επικοινωνίας, τις εξαρτήσεις, το λειτουργικό σύστημα, την είσοδο-έξοδο και ούτω καθεξής. Υπάρχουν δύο βασικές κατηγορίες, είτε ενσωματωμένα συστήματα που είναι εντατικά σε επικοινωνία ή εντατικά σε υπολογισμούς. Σε ενσωματωμένα συστήματα εντατικά σε επικοινωνία, σε είσοδο-έξοδο, ξεκινάμε με τις συσκευές εισόδου-εξόδου και προβληματιζόμαστε για τον υπολογισμό των απαιτούμενων συσκευών απογραφής, τον περιορισμό των κρίσιμων προθεσμιών, επιλογή συσκευών που μπορούν να μοιραστούν τα processing elements, ανάλυση χρόνων επικοινωνίας και επιλογή των processing elements που ταιριάζουν με τις συσκευές. Ενώ αν θέλουμε ένα σύστημα υπολογισμού σε εντατικούς υπολογισμούς, ξεκινούμε με τις εργασίες συντομότερης προθεσμίας, τοποθετήστε τις εργασίες συντομότερης προθεσμίας σε ξεχωριστά processing elements, έλεγχος για παρεμβολές και οι εργασίες χαμηλής προτεραιότητας μπορούν να μπουν σε κοινά επεξεργαστικά στοιχεία. Ασφαλώς, όπως και σε κάθε χρόνο προγραμματισμό, θα πρέπει ο φόρτος να είναι ισορροπημένος σε κάθε επεξεργαστικό σύστημα. Ενσωματωμένα συστήματα, όπως είπαμε, συνδέονται και με το ίντερνετ, με το διαδίκτυο, αυξάνοντας την αξία του ενσωματωμένου συστήματος. Τι είναι ένα ενσωματωμένο σύστημα που συνδέεται στο διαδίκτυο? Οποιαδήποτε ενσωματωμένο σύστημα που περιλαμβάνει μια διεπαφή ίντερνετ, δηλαδή χρησιμοποιεί το IP. Μπορεί να είναι ένα ψυγείο, μια κάμερα, ένας εκτυπωτής κ.ο.κ. Ενώ η ίντερνετ συσκευή είναι ένα ενσωματωμένο σύστημα σχεδιασμένο για μια συγκεκριμένη εργασία στο διαδίκτυο. Παραδείγματα, κινητό τηλέφωνο, εκτυπωτής λέιζερ κ.ο.κ. Το IP παρέχει πολλαπλές υπηρεσίες χωρίς σύνδεση, προσανατολισμένο σε σύνδεση, streaming, non-streaming, web server, διακομιστή τερματικού και άλλα. Ένα παράδειγμα είναι η JavaCam, μια hardware κάμερα όπου
χρησιμοποιεί το ολοκληρωμένο κύκλωμα της National Semiconductor με 1,5 MB μνήμη και υποστηρίζει την αποστολή των δεδομένων με παράλληλη θύρα. Χρησιμοποιεί τον νανοπυρήνα της Java, ένα Java Nano Kernel. Στην αρχιτεκτονική λοιπόν, που συνδέεται στο διαδίκτυο, είναι ένα IP σύστημα. Υπάρχει κάμερα που συνδέεται στο Java Nano Kernel που εκτελεί Java και στη συνέχεια υποστηρίζει το κλασικό πρωτόκολλο της IP, το HTTP, δηλαδή μέσω ενός web browser. Ας δούμε ένα παράδειγμα ενός ελεκτή αναλυστήρα ως ένα πραγματικό σενάριο σχεδιασμού ενός κατανεμμένου δικτυακού ενσωματωμένου συστήματος. Έτσι λοιπόν υπάρχει η καμπίνα ή το όχημα του αναλυστήρα που το χρησιμοποιούν οι επιβάτες, το φρεάτιο, ο πίνακας ελέγχου του οχήματος με κουμπιά, πίνακας ελέγχου ρόφου, έτσι αναλυστήρα κτλ. Στο σύστημα αναλυστήρα λοιπόν υπάρχει το φρεάτιο και το όχημα που κάνει στάσεις σε διάφορους σταθμούς. Κάθε όροφος έχει ένα πίνακα ελέγχου, μια οθόνη, κάθε αμάξι έχει ένα πίνακα ελέγχου, ένα κουμπί, ένα όροφο, μια στάση κινδύνου και ελέγχεται από ένα απλό ελεκτή. Υπάρχουν αισθητήρες, χονδροειδείς αισθητήρες που βρίσκονται ένα μεγάλη απόσταση μεταξύ τους και βοηθάνε το όχημα να υπολογίσει γρήγορα σε ποια θέση βρίσκεται και αισθητήρες με μεγαλύτερη λεπτομέρεια όπου χρησιμοποιείται για να σταματήσει ακριβώς το αισθητήριο στο συγκεκριμένο επίπεδο για να κατέβουν οι επιβάτες. Ο έλεγχος στον αναλυστήρα είναι πάνω και κάτω και για να σταματήσει το όχημα πρέπει να πενεργοποιηθούν και οι δύο εντολές. Υπάρχει ένας master διαχειριστής που διαβάζει θέσεις του SSL, διαβάζει τα αιτήματα, χρονοπρογραμματίζει τον αναλυστήρες, ελέγχει την κίνηση, ελέγχει τις πόρτες. Οι απαιτήσεις συστήματος στον αναλυστήρα είναι όπως καταγράφονται σε συγκεκριμένη φόρμα των απαιτήσεων. Το όνομα του project είναι σύστημα αναλυστήρα με εισόδους τον έλεγχο του ορόφου, τη θέση, έλεγχο αμαξιδίου και master. Έξοδοι έχει οθόνες, ελεκτές και κινητήρα. Οι λειτουργίες είναι ανταποκρίνεται στα αιτήματα, λειτουργεί με ασφάλεια. Η επίδοση είναι ότι ο έλεγχος του αναλυστήρα είναι χρονικά κρίσιμος, γιατί γίνεται κάτι σε πραγματικό χρόνο. Το κόστος κατασκευής ως προς τα ηλεκτρονικά είναι μικρό μέρος ως προς το συνολικότερο κόστος. Και τα ηλεκτρονικά καταναλώνουν μικρό τμήμα της συνολικής ισχύως. Το φυσικό μέρος είναι ότι η καλωδίωση είναι σημαντική. Βλέπουμε λοιπόν το αμάξι συνδέεται με τον χονδροειδή και το λεπτομερή αισθητήρια, επίσης με τον πίνακα ελέγχου και τον ελεκτή. Ο οποίος ελεκτή συνδέεται με τον όροφο και το πάνελ ελέγχου σε κάθε όροφο, υπάρχει το Master Control Panel, και ελέγχεται βέβαια και ο κινητήρας. Οι φυσικές διαπαθές είναι τα αισθητήρια, όπου όλα είναι μορφής αισθητηρίου, ο κινητήρας που ορίζεται με μια ταχύτητα και τα κουμπιά πάνω και κάτω που βρίσκονται στο πάνελ ελέγχου. Και μέσα στο πάνελ του οχήματος του αναλυστήρα υπάρχουν ασφαλώς τα κουμπιά διάφορες τάσεις, και τα κουμπιά άνοιγμα και κλείσιμο της πόρτας. Η κλάση του αμαξιού είναι ότι το car έχει κάποιες σποτινές ενδείξεις και δίνει κάθε φορά τον τρέχον όροφο, ενώ ο όροφος έχει ενδείξεις κατά της κίνησης του ασανσέρ τόσο προς τα πάνω όσο και προς τα κάτω. Ελεκτής έχει την ενημέρωση για το επίπεδο του οχήματος και αν έχει πατηθεί το κομβίο έκτακτης ανάγκης. Και συνεχώς διαβάζει τα πάνελ, τα κουμπιά από το όχημα, από τους ορόφους, από το master panel και ενεργεί κατάλληλα σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τον αλγόριθμο που έχει υλοποιηθεί. Ο υπολογισμός λοιπόν και η είσοδος-έξοδος συμβαίνουν σε πίνακες ελέγχου, σε αμάξι αναλυστήρα και σε ελεκτή συστήματος. Δηλαδή σε τρεις διαφορετικές θέσεις και μάλιστα οι πίνακες ελέγχου είναι για κάθε όροφο, άρα λοιπόν σε πολλαπλά σημεία γίνεται.
Τα πάνελ είναι απλά, δεν υπάρχουν απαιτήσεις πραγματικού χρόνου. Ο ελεκτής αλάρμ διαβάζει τα κουμπιά και στέλνει τα συμβάντα στον ελεκτή συστήματος και διαβάζει τις όδους του αισθητήρα και στέλνει και αυτό στον ελεκτή συστήματος. Ο ελεκτής συστήματος διαβάζει όλες αυτές τις όδους από πολλαπλές πηγές, από ελεκτές του αμαξιού, από ρόφους κτλ. Και πρέπει να ελέγχουν τα αμάξια σε δύσκολες προθεσμίες πραγματικού χρόνου, γιατί καθώς κινείται το όχημα θα πρέπει να φροντίζει να σταματάει ακριβώς το επίπεδο που πρέπει. Η διαπαφή χρήση και ο χρονοπρογραμματισμός είναι ήπιες προθεσμίες. Προκειμένου να δοκιμαστεί ένα τέτοιο σύστημα, θα πρέπει να γίνει μια προσομοίωση. Μια προσομοίωση μπορεί να γίνει για παράδειγμα σε μια πλακέτα FPGA, να προσομοιωθούν πολλαπλοί ενεργιστήρες και απαιτεί σε ελέγχου σε πραγματικό χρόνο. Αυτό λοιπόν ήταν ένα παράδειγμα ενός πραγματικού ενσωματωμένου συστήματος που βρίσκεται παντού. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε η σημερινή ενότητα.